Hello, hello! Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και ένα ακόμα βίντεο ξεκινάει! Και αφού έπεσε το intro, δεν νομίζω να μην έχεις κάνει την εγγραφή σου ακόμα, φιλενάδα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχεις κάνει λοιπόν την εγγραφή σου, έχεις κάνει like σε ό,τι βίντεο σου αρέσει για να παίρνω και εγώ τη δύναμη να βλέπω ότι σου αρέσει και να ξεκινάω, να ξανασυνεχίζω να κάνω βίντεο για σένα, γιατί όλοι το διασκεδάζουμε. Δεν νομίζω να μην με έχεις ακολουθήσει ακόμα στο Instagram και στο TikTok. Και δεν νομίζω ότι δεν έχεις πατήσει την τότσε κουδούνα για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη. Τι μου κάνετε ρε παιδιά? Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, έχω έρθει από τον καφέ μου, εννοείται, ώρα τώρα, αλλά έπιασα λίγο τις επαναλήψεις, λίγο παγιδευμένους, λίγο το μαύρο ρόδο και πέρασε έτσι η ώρα, πίνοντας την τελευταία σταγόνα του καφέ μου. Λοιπόν, και έχω έρθει εδώ πέρα τώρα και με βρίσκεις εδώ στο γραφείο μου και κάνω μία ξεκαθάριση των μασκαρών μου. Μάσκαρα, πάρ' το όπως θες. Το εργαλείο είναι το ίδιο. Λοιπόν, και είμαι εδώ πέρα στη συρταριέρα του IKEA, η οποία μπορώ να πω ήταν η καλύτερη επένδυση που έχω κάνει όσον αφορά την IKEA, το IKEA, ο IKEA. Αυτά κλείνουμε τώρα. Έχω γίνει και expert και στη γενική και στην ονομαστική και στην αιτική. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στη συρταριέρα του IKEA. Μπορώ να σου πω ότι κάνω τώρα έτσι μία ξεκαθάριση. Τι έχω πετάξει ρε παιδάκι μου? Κάπου καλό είναι να πετάτε και τίποτα. Λοιπόν, κοίτα εδώ μάσκαρες. Κοίτα εδώ πραγματικά. Εδώ, κάποιες εντωμεταξύ, τώρα θα σας δείξω. Να ξέρεις κι εσύ τι είχε η Μπέλα Μέρη στη συσταριέρα του IKEA. Λοιπόν, κάτσε να δεις. Τα σκουπίδια είναι δικά μου, γι' αυτό δεν συγχαίρομαι. Δηλαδή είχα αλλάξει και τη σακούλα και ήταν οι πρώτες οι οποίες πέσανε μέσα. Γι' αυτό και τα πιάνω με τα χέρια. Λοιπόν, τι είχα ρε παιδάκι μου? Αν εξαιρέσεις ότι κάποιες μου τελείωσαν, κάποιες ξεραθήκανε. Και θα σου πω και κάπου εδώ πέρα και τη γνώμη μου για αυτές εδώ πέρα τις μάσκαρες. Λοιπόν, πάμε σε μία μάσκαρα η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Η συγκεκριμένη ήτανε η... δεν θυμάμαι. Πραγματικά, λοιπόν, παιδιά δεν γράφει, απλά γράφει absolute waterproof, η οποία ξέρω ότι δεν βγαίνει, αλλά εγώ γενικά δεν τελειώνω εύκολα προϊόντα, να τα ξέρετε. Οπότε, από αυτές που θα σας δείξω, κάποιες δεν κυκλοφορούν και κάποιες κυκλοφορούν σίγουρα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα, νομίζω από W7 ήταν, μια διάβροχη, η οποία μυρίζει και βότκα. Είχα κάνει και αναλυτικό review σε αυτή τη συγκεκριμένη, όταν μου την είχαν στείλει. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία και δεν μπορώ να πω ότι έβγαινε και πάρα πολύ εύκολα. Αδιάβροχη, καταλαβαίνεις. Αν και εγώ δεν είμαι πολύ του αδιάβροχου, γιατί μου τη δίνει, αλλά με άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε αυτήν εδώ πέρα, είναι από Golden Rose, Panoramic Lashes, η οποία δεν μπορώ να πω ότι έμεινα και πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη. Έλεγε ότι δίνει όγκο, εγώ όγκο δεν είδα, εγώ όγκο μόνο βλέπω εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτή είναι μια μάσκαρα της MUA, η οποία εντάξει δεν μπορώ να πω ότι είχα τρελαθεί πάρα πολύ και είχε στεγνώσει και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κιόλας να την... δουλέψω πάρα πολύ στα μάτια μου. Ουσιαστικά απλά την είχα για να την είχα. Λοιπόν, πάμε σε μια πάρα πολύ άξια και τίμια και value for money. Είναι αυτή εδώ πέρα, η κλασική από Essence. Είναι τη Move συσκευασία. Ξέρεις εσύ, γιατί υπάρχει και η πράσινη, υπάρχει και η πορτοκαλί. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή και φτηνή. Και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά που λέει. Υπόσχεται όγκο, δίνει όγκο. Και γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα, αλλά μας τελείωσε. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ξέρω. Άστο αυτό. Ούτε καν, είναι από την Avon. Απλά τη βρήκα εκεί μέσα και την πετάω. Λοιπόν, πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία, η οποία είναι All Around. Παιδιά, εντάξει, Ultra Black, αυτή την είχα δει από την Κλέρι Δημοπούλου και μου άρεσε πάρα πολύ και πάρα πολύ τίμια και πολύ καλά τα λεφτά της και όγκο και ξεκαθάρισμα και δεν κόλλαγε, είναι από την Κατρίς. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη. Αυτή εδώ πέρα με την ιδιαίτερη εδώ λεπτομέρεια στο κουμπομά από Essence, είναι η κίτρινη. Κίτρινη, που είπα έχω και χρωματοψία, στο είπα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα με την πράσινη συσκευασία και αυτό το ιδιαίτερο εδώ κούμπομα, πάρα πολύ καλή. Γενικά, ό,τι έχω δοκιμάσει όσον αφορά μάσκαρες από Essence και Catrice, αξιόπιστες, φανταστικές. Πάμε τώρα σε μία άλλη. Λοιπόν, αυτή είναι Reverse, ούτε που θυμάμαι σε ποιο πακέτο ήταν αυτό.
ούτε καν θυμάμαι. Δεν μου άρεσε καθόλου και γι' αυτό και δεν στη λέω. Λοιπόν, μία η οποία, άστο, λοιπόν, αυτή εδώ πέρα μία μάσκαρα από την εταιρεία Lovie. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν και αυτό το μπλε το electric, δεν ξέρω αν το διακρίνεις, φοβερό, μου έκανε μία βλεφαρίδα κάγκελο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η συγκεκριμένη, θα σου πω κιόλας, είναι η... δεν βρίσκω τον κωδικό, αλλά είναι αυτή από Lovie. Πάει και αυτό. Λοιπόν, μια τέλεια μάσκαρα η οποία είναι από Catrice. Την έλειωσα μόνο τη συσκευασία που δεν έχω φάει. Πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Φοβερή, με ιδιαίτερο, όπως βλέπεις, συσκευασόνι. Λοιπόν, και αυτά. Λοιπόν, όλες ήταν για πέταμα και κράτησα τώρα. Να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να ανανεώσω λίγο το κομμάτι της μάσκαρας. Κράτησα μόνο αυτή, η οποία είναι από Andrea. Την Andrea θα τη βρείτε στην Femme Fatale. Όπως και δίποτε πρέπει να πάρω καινούργιες μάσκαρες και όταν θα το πάρω θα σας δείξω τις καινούργιες μου τις μάσκαρες. Και πρόσεχε, πρέπει να πάρω μάσκαρα και για την Ουρανία τώρα, κατάλαβες, γιατί δεν με έφτανε. Βρήκα και ένα διάολο στο σπίτι μου, που αρχίζει τώρα και μου μπαίνει και τα καλλιτικά μου. Οπότε, επειδή ξέρετε τώρα, το θέμα με τις μάσκαρες είναι λίγο περίεργο και γενικά δεν είμαι, όχι επειδή είναι η κόρη μου, γενικά δεν μοιράζομαι εύκολα μάσκαρες, γιατί υπάρχει και επιφυκίτιδα, φιλενάδα. Και λόγω επαγγέλματος κιόλας, να σου πω την αλήθεια, όταν πάω και βάφω, ξέρω εγώ, για τις νύφες και διάφορα, και νονές και αυτά, δεν γίνεται. Η μάσκαρα τώρα δεν είναι να τη βάζεις και να τη χώνεις παντού. Οπότε υπάρχουν τα βουρτσάκια μιας χρυσιός, παρεπτόντος αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο το βουτάς, το χρησιμοποιείς στο μοντέλο σου και. Έτσι γίνεται τον ταραβέρι, κατάλαβες, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά για τις μάσκαρες ήθελα να σου πω. Έχει έρθει καινούριο δεματάκι με νέες κυκλοφορίες από ψυχογιός, αλλά έχει έρθει και δεματάκι με κοσμήματα φλενάδα, που θα σου το πω. Λοιπόν, σήμερα έχω κάνει μακαρόνια με κιμά και ολικής και τα κλασικά. Ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά, δεν χρειάζεται να στα λέω συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω λίγο το κοσμηματάκι. Αν και περνάει ήδη η εικόνα του brand και τα κοσμήματα με την ιδιαίτερη λεπτομέρεια που μου στείλανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, κάπου εδώ θέλω να σου πω και να σου δώσω κάποιες οδηγίες για αυτό το brand. Είναι το brand Karativa, που έχει μεγάλη συλλογή όσον αφορά τα κοσμήματα, με ασήμι 9-25. Έχει περιδέρι, έχει δαχτυλίδια, προσαρμοσμένα δαχτυλίδια και δαχτυλίδια για να δεις. Αλλά γενικά, αν θέλεις, ρε παιδί μου, έχει, ξέρεις, αυτά τα προσαρμοσμένα που προσαρμόζεσαι στο δαχτυλάκι σου και στο κάνει. Σπέσιο. Λοιπόν, έχει περιδέρια, έχει σκουλαρίκια, έχει μουσικά κουτιά τα οποία τα ανοίγεις και μπορεί ο άλλος να σου κάνει και πρόταση γάμου. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, και γενικά έχει γενέθλιες πέτρες. Έχω να σου πω ότι οι συσκευασίες που έρχονται είναι φιλικές για το περιβάλλον και εμείς αυτές τις εταιρείες τις αγαπάμε που αγαπάνε το περιβάλλον. Έχω να σου πω λοιπόν ότι από το 49 δολάρια και πάνω έρχονται δωρεάν. Δεν έχει εξόδου αποστολή και πάνω απ' όλα δεν περνάνε τελωνίο. Έχουμε πολύ προσιτές τιμές και η ποιότητα παρόλα αυτά είναι υψηλή. Από κάτω θα σου έχω τα απαραίτητα link. Έχει ενεργό account το Karativa, να πας να δεις και στο Instagram το λογαριασμό. Άρα παρόλα αυτά έχει και e-shop και παρόλα αυτά εγώ από κάτω θα σου έχω και τα προϊόντα τα οποία μου στείλανε σε link να τα πατήσεις, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να σου άρεσαν αυτά που θα σου δείξω και να θες να τα παραγγείλεις για να τι να παιδεύεσαι. Και παρόλα αυτά εννοείται ότι έχουμε και μια έκπτωση 15% με τον Bella 3, που εννοείται μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να πάρεις και την έκπτωσή σου. Κατά καιρούς βάζει εκπτώσεις και τώρα που πλησιάζει το Halloween έχουμε και έκπτωση Halloween, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Πάμε να δούμε λοιπόν και πιο αναλυτικά τι μου στείλατε. Λοιπόν, θα πάω αυτό σε αρχικά στο περιδέριο, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Είναι διακριτικό, είναι αυτά που θέλω, εγώ δεν θέλω και πάρα πολλά. Βλέπεις τι ωραίο όμορφο που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι 9-25 και δεν θα αρχίσω να ξύνομαι και να βγάζω σπηριά. Είναι τέλειο, είναι απίστευτο. Πραγματικά, τον τελευταίο καιρό που σου είπα, μου αρέσουν και οι κρίκοι, αλλά μου αρέσουν και τα μακριά σκουλαρίκια. Οπότε κάπου εδώ πέρα νομίζω ότι το Karativa με κατάλαβε και μου έστειλε αυτό που ήθελα πραγματικά. Ένας απίστευτος συνδυασμός και κρικός και το λουλούδι αλλά και το μακρύ. Εννοείται θα σας τα βγάλω και πιο αναλυτικά σε φωτογραφία στο Instagram, να τα δείτε και πιο κοντά. Οπότε μπορείς να με ακολουθήσεις, να ένα κίνητρο, να με ακολουθήσεις, αλλά γενικά να ξέρεις, μας αρέσει το περιεχόμενό μου, μπορείς να με ακολουθήσεις, γιατί γενικά στην καθημερινή μου ζωή τσαλακώνομαι πιο εύκολα εκεί πέρα και καθημερινά σου δείχνω τα πάντα. Λοιπόν, αυτά, η ώρα, τι ώρα είναι?
είναι, μισό λεπτό, είναι 1:10 φίλε, πώς πέρασε έτσι η ώρα. Θα πάω να πάρω σε λίγο το Γιώργο. Και σήμερα μπορώ να σου πω ότι είναι μια πολύ κουραστική μέρα, γιατί έχουμε και αγγλικά. Και σήμερα θα πάμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά το μπάσκετ. Πέρυσι πήγαμε ποδόσφαιρο, εντάξει δεν τον έβλεπα πολύ, πολύ ψημένο. Παρ' όλα αυτά εμείς μας αρέσει να δοκιμάζουμε πράγματα. Φέτος το συζητήσαμε και είπαμε να ξεκινήσουμε μπάσκετ. Οπότε το απόγευμα θα πάμε να κάνουμε το δοκιμαστικό στο μπάσκετ, να δούμε πού θα πάει και αυτή η βαλίτσα και άμα μας αρέσει. Και μετά έχουμε παιδίατρο, γιατί μας το ζήτησε και το γυμνάσιο, το χαρτί γιατρού, αλλά τώρα μάλλον θα το χρειαστούμε και για το μπάσκετ. Οπότε έχει ακόμα μέλλον ημέρα. Hello, Παρασκευάρα σήμερα με μια μουντάδα έξω. Ο καιρός είναι έτοιμος να βρέξει. Περιμέναμε να βρέξει αλλά δεν έβρισξε. Εδώ πέρα εγώ είμαι με το πριντσάκι. Πριντσάκι μου! Πού τα κορίτσι μου! Πολύ ωραίο πλάνο. Στραβό και καθόλου ευθυγραμμισμένο. Λοιπόν, είναι έτοιμος να βρέξει παιδιά και δεν ξέρω βασικά τι θα γίνει. Ας βρέξει, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, update. Πήγαμε στο μπάσκετ που λέτε και του άρεσε τόσο πολύ όμως, τόσο πολύ. Οπότε εγώ χθες πήγα και τον έγραψα. Μου είπε τι θέλει και για τις στολές που πρέπει να βάλουν και πόσο είναι και τι θα κάνεις. Οπότε έχω μπει στη διαδικασία τώρα το Σάββατο να πάω στο Factory Outlet να πάρω παπουτσάκια, γιατί μου πάνε και οι υπόλοιπες μαμάδες ότι έχει πολύ καλές τιμές, αλλά γίνεται πανικός. Λογικό, προσφορά και χωρίς κόσμο δεν γίνεται. Οπότε που λέτε, το βρήκαμε αυτό που ήθελε. Ξεκινήσαμε μια χαρά, οπότε και σήμερα έχουμε προπόνηση, ευελπιστώ δηλαδή να πάμε αν δεν βρέχει φυσικά. Το βλέπεις το χρώμα που υπάρχει, έχει αυτή τη θερμότητα ο κυρούλης σήμερα, αφού έχει ένα μουντό χαρακτήρα. Τέλος πάντων σήμερα που λέτε έχω φτιάξει φακούλες, το σπριάκι μας. Μου ζητάτε πάρα πολλές να σας κάνω τις συνταγές. Δηλαδή μου το έχετε πει ότι ωραία τα φαγητά που μας έδειξες, αλλά δεν μας έδειξες τη συνταγή. Η αλήθεια είναι ότι αν σας έδειχνα και τη συνταγή, όχι θα έβγαινε 31 λεπτά νομίζω. Δεν το θυμάμαι τώρα το προηγούμενο βίντεο πόσα λεπτά ήτανε. Θα έβγαινε τουλάχιστον 60 λεπτά. Οπότε θα κοιτάξω γενικά ότι όταν σας δείχνω κάτι να σας λέω τουλάχιστον και τι έχει μέσα και πώς το κάνω. Θα κοιτάξω λίγο να το καλυτερέψω αυτό. Σήμερα έχουμε μαθηματικά, γλώσσα δεν θα έχουμε γιατί σήμερα θα γράφανε ένα 2 ώρο τεστ. Έτσι πάρε να έχεις, πάρ' το. Η αλήθεια είναι ότι η παιδιά μας έχει τρελάνει στα διαγωνίσματα φέτος πραγματικά. Τι να κάνω όμως. Το ρίχνουμε, το διαβάσουμε πάρα πολύ. Τα έχω παίξει βασικά γι' αυτό κιόλας και επειδή αγχώνομαι, δεν σας παίρνω καμιά φορά μαζί μου στα διαβάσματα. Γιατί έχω τόσο άγχος να τα κάνουμε όλα. Βέβαια, αυτό το άγχος κοιτάω να μην το δείχνω στο Γιώργο, να μην το βγάζω. Γιατί άμα αγχωθεί αυτός, πάει, το χάσαμε το κλικό. Έτσι. Οπότε σήμερα θα σας πάρω μαζί μου εδώ πέρα στα διαβάσματα. Ναι. Και φάγαμε, βασικά έφαγε. Γιατί εγώ ακόμα δεν έχω φάει τις φακές μου. Ωραίες φακές. Ναι. Ωραία. Και τώρα τι έχουμε. Έχουμε βασικά μόνο μαθηματικά. Και την άλλη Παρασκευή γράφουμε ιστορία. Τι. Ωραία. Τέλος πάντων, βασικά δεν έχουμε τίποτα για τη Δευτέρα. Μόνο μαθηματικά, γιατί η γλώσσα γράψανε διαγώνισμα σήμερα. Οπότε δεν έχουμε και έχουμε μόνο μαθηματικά. Καλά, τη Δευτέρα να δεις που θα έρθει την Άρτα και τα Γιάννηνα θα έχουμε. Και τη θεωρία. Έχουμε τη θεωρία μας. Αλλά έχουμε και τις ασκήσεις και από ό,τι βλέπω έχετε στο τετράδιο εργασιών μαθηματικά. Έχουμε την πρόσθεση και τη δοκιμή και τις αφαίρεσεις. Έλα, είναι πανεύκολα. Yeah. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε ρε Τζόρτζ, πες το. Τι να γίνει. Δεν σε βλέπω καλά. Πρέπει να κάνουμε τη δοκιμή της πρόσθεσης. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω, όπως λέει εδώ πέρα και η θεωρία, ότι πρόσθεση κάνουμε με τα ψηφία με δύο τρόπους. Αρχικά μπορούμε να αλλάξουμε τα ψηφία. Όπως βλέπεις εδώ έχει 5 και 3 ίσον 8. Αλλά και 3 και 5 ίσον 8. Λοιπόν, ο β' τρόπος είναι να κάνουμε αφαίρεση και να αφαιρέσουμε το άθροισμα. Δηλαδή, 5 και 3 πόσο κάνει? 8. Ωραία, και η δοκιμή μας είναι ότι 8 μείον 3 κάνει 5. Όχι. Ναι. Δεν κάνει 5. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε εμείς τη θεωρία εδώ πέρα και να κάνουμε τις ασκήσεις μας. Βάσανο, ξεβάσανο. Καλημέρα.
Σάββατο σήμερα, πήραμε το καφεδάκι και έχουμε αρχίσει να κάνουμε και λίγο μονταζάκι από τα προηγούμενα πλάνα που έχεις δει. Λοιπόν, εμείς χθες Παρασκευή δεν πήγαμε στην προπόνηση γιατί ακυρώθηκε λόγω βροχής, μας στείλανε και μας ενημερώσανε και μετά λέμε, αφού ξέρω εγώ ήταν να φύγουμε, θα κάτσουμε τώρα μέσα. Οπότε πήγαμε με τον μπαμπά μας και πήραμε και παπουτσάκια, τα οποία θα σας τα δείξω. Τελικά δεν πήγαμε στο Factory Outlet και διαλέξαμε να πάμε στα πρατήρια, εκεί πέρα στη Nike, που είναι στα σύνορα Νέας Μήνης και Παλιού Φαλήρου. Έχει πολλά μπραντ εκεί πέρα και πολύ καλές τιμές. Οπότε, επειδή ήταν η μέρα του Γιώργου και ουσιαστικά θέλαμε και παπούτσια για το μπάσκετ κυρίως, αλλά και καθημερινά, γιατί τα λιώσαμε τα παλιά μας, πήραμε δύο ζευγάρια παπούτσια. Λοιπόν, και τώρα κάπου εδώ θα σας δείξει ο Γιώργος τα παπούτσια του μπάσκετ και τα παπούτσια της καθημερινότητας, δηλαδή για το σχολείο, και τώρα θα μας ζητήσουν και για την παρέλαση, οπότε σκεφτήκαμε έτσι να ανανεώσουμε το πατούμενό μας και καταλαβαίνεις. Γιώργο, παπουτσάρα πήρες. Είναι αυτό για μπάσκετ. Για το μπάσκετ μας, για να δεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Αγαπάμε Nike, στηρίζουμε Nike. Εγώ είμαι παιδί της Nike, να φανταστείς, χρόνια και ζαμάνια. Και για παρέλαση θα πάρω και εγώ. Και για βασικά για καθημερινό, αυτό εδώ πέρα το παπουτσάκι σε πολύ καλές τιμές. Γιατί δεν γινόταν και ξέρετε πως είναι τώρα τα αγόρια, τουλάχιστον χρόνο κρατάει το παπούτσι και αν. Αλλά είμαι εδώ πέρα και ήδη βλέπω πως θα κάνω εύκολα έτσι για πλάκα την κατάθεσή μου στο Shane. Φοβερές φορμές, φοβερά φούτερ, φοβερά χούντι. Χούντι τα λες μωρί? Χούντι, ορίστε. Τώρα μάθαμε ποια είναι διαφορά χούντι με το φούτερ. Το χούντι είναι πιο χουλιάρικο. Είδες, εγώ είμαι πίσω. Πάλι καλά που υπάρχεις και εσύ. Πάλι καλά που υπάρχεις και εσύ. Να φτιάξεις τον καναπέ παρακαλώ πριν φύγεις. Εδώ είσαι. Όχι εσύ. Εσύ. Να φτιάξεις τον καναπέ, κυρία μου, πριν φύγεις, για να υπάρχει έτσι μια τάξη. Νόμιζε ότι... γιατί κουνάς το κεφάλι? Αυτά τα πρατήρια, επειδή έριξα, εγώ προσωπικά έριξα περπάτημα, γιατί ξέρεις, σιγά σιγά, βήμα βήμα. Δεν πόνεσα τόσο πολύ, αν και είχε υγρασία και λέω, όχι Παναγία μου, θα με μαγκώσει η μέση μου. Αλλά τα πήγα πάρα πολύ καλά στο περπάτημα και μετά πήγαμε για φαγητό. Πήγαμε σε ένα μαγαζί στα Μελίσια, γιατί είπαμε, εντάξει, ας κάνουμε και λίγο βολτούλα. Τι κι αν έβρεχε, μας αρέσει γενικά η βόλτα με το αυτοκίνητο όταν βρέχει. Ξέρεις, οικογενειακά μιλάμε, μαλώνουμε, αλίμονο. Είναι και αυτά μέσα στις οικογενειακές στιγμές. Οπότε αυτά. Λοιπόν, έχουν περάσει πολλές ώρες από τότε που σας είπα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε πάει ήδη σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ χολ θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο. Γιατί τώρα που κάνω και τα τελευταία απλά ένα μοντάζ, βλέπω ότι είναι ήδη 17 λεπτά. Θα πάει δηλαδή και ένα 20 λεπτό χοντρικά. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσω με σούπερ μάρκετ χολ, σε ένα καινούριο σούπερ μάρκετ που πήγαμε. Πήραμε πάλι την Άρτα και τα Γιάννενα. Μου άρεσε που είπαμε, έλα μωρέ πάμε για λαχανικά και να δούμε το σούπερ μάρκετ, και πήραμε πάλι άστα. Λοιπόν, πραγματικά την Άρτα και τα Γιάννενα που λέει και ο Γιώργος. Κάπου εδώ νομίζω ότι αυτό το vlog πρέπει να σταματήσει. Μην ξεχνάτε να κάνετε καλό like και εγγραφή και καμπανάκι. Και να μας ακολουθάτε Instagram, TikTok. Αγόρι μισή ομορφιά μου, άντρα μου. Αυτά που λες. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.